Και να έρθουμε στην Αργολίδα την Κυριακή στις 11 το πρωί στην αίθουσα της ΤΕΛΚ Αργολίδας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ καλεί όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση συζήτηση με θέμα το νέο διευρυμένο Δήμο Ναυπλίου στο πλαίσιο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης. Την Κυριακή στις 28 του Φλεβάρι στις 11 η ώρα το πρωί στην αίθουσα της ΤΕΛΚ Αργολίδας, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αργολίδας καλεί όλους τους πολίτες που πιστεύουν ότι η διακυβέρνηση του Δήμου Ναυπλίου τα τελευταία τουλάχιστον 12 χρόνια δεν ήταν αυτή την οποία ονειρεύονταν, αυτή την οποία θεωρούσαν σαν την καλύτερη που αρμόζει σε ένα Δήμο που κάποτε ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, να έρθουν να δώσουν το παρόν στο ξεκίνημα ενός νέου ανοιχτού διαλόγου για το πώς οραματιζόμαστε το διευρυμένο Δήμο Ναυπλίου, έτσι όπως αυτό θα προκύψει μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου Καλλικράτης. Σαν Νομαρχιακή Επιτροπή, πιστεύουμε ότι τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν στο Δήμο Ναυπλίου όπως είναι σήμερα, στους Δήμους που φαίνεται ότι θα αποτελέσουν τα υπόλοιπα κομμάτια με τα οποία θα συνενωθούν οι τέσσερις Δήμοι, αλλά και αυτά που θα προκύψουν από τη συνένωση, δεν είναι προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από στενά κομματικές γραμμές, αφού έτσι κι αλλιώς κανένας από εμάς δεν έχει αλάθητο και κανένας από εμάς δεν είναι άμερος ευθυνών για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία και γι' αυτό θέλουμε κοντά μας στο ξεκίνημα αυτού του διαλόγου όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, είτε ανήκουν σε αυτοδιοικητικά σχήματα αυτής της φάσης, είτε ανήκουν σε συλλόγους, σε κινήματα, σε οικολογικά κινήματα, γενικά σε όλες τις προοδευτικές παρατάξεις, να δώσουν το παρόν και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί μια νέα υγεία αφετηρία για τον καινούριο Δήμο που θα προκύψει. Μιλάμε για το Ναύπλιο, για το διευρυμένο Δήμο Ναυπλίου. Όπως σας είπα, είναι το ξεκίνημα ενός νέου ανοιχτού διαλόγου. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεδομένα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να μας προειδεάσει ότι έχουμε ονόματα στο μυαλό μας. Εμείς θέλουμε μέσα, ακούγονται, ο καθένας έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί το ενδιαφέρον και την πρόθεσή του. Όμως εμείς, σαν Νομαρχιακή Επιτροπή, αυτό που έχουμε να κάνουμε και που το κάνουμε είναι αυτό που θα γίνει την Κυριακή. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε ένα ανοιχτό διάλογο, να ακουστούν όλες οι απόψεις, όλες οι τάσεις, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και τελικά μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες να προκύψουν οι επόμενες διαδικασίες, η επόμενη φάση του διαλόγου που θα είναι να καταλήξουμε σε αυτά τα πρόσωπα που θα μπορούν να δώσουν μια νέα υγιή αφετηρία για το καινούριο Δήμο. Δεν μιλάμε πλέον για το Δήμο Ναυπλίου όπως είναι μέχρι σήμερα, όπως θα είναι μέχρι τον Νοέμβρη. Αλλά μιλάμε για έναν καινούριο Δήμο Ναυπλίου που θα έχει εντελώς διαφορετική φυσιογνωμία. Γιατί μέχρι σήμερα ο Δήμος Ναυπλίου έχει σε πολύ μικρό βαθμό αγροτικές περιφέρειες. Μπορώ να σας πω εγώ ένα παράδειγμα πολύ απλό που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Αλλά δεν θα είναι η ίδια εικόνα από τον Νοέμβρη και μετά. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι μιλάμε για ένα κάστρο, ότι πάμε να αλώσουμε ένα κάστρο, παρόλο που έχουμε και το Παλαμίδι κοντά. Αλλά θεωρώ ότι μιλάμε για ένα νέο Δήμο με νέα προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πρέπει να τα δουν όλοι οι πολίτες που βλέπουν δημοκρατικά τη λειτουργία ενός τέτοιου Δήμου.